θα συνεχιζόταν η συζήτηση. Έχουν γίνει πολλά βήματα, σε πολλά θέματα έχουμε πλησιάσει, υπάρχουν σταθερά σημεία, δηλαδή κοινά αποδεκτά, και μένουν βέβαια και θέματα τα οποία μένει να υπάρξει προσέγγιση. Ναι, η εικόνα που υπάρχει όμως είναι ότι αυτοί ζητάνε, ακόμα και για τα δεδομένα της κρίσης, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, ζητάνε εξωφρενικά πράγματα που δεν μπορεί να γίνουν αδεκτά. Δηλαδή, γράφει σήμερα η Εφημερίδα των Συνταχτών ότι φεύγοντας η Βελκουλέσκου, από το Δουνουτού δηλαδή, πέταξε μια εξωφρενική πρόταση για αφορολόγητο στο μισό, 4.500. Καλά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όλο αυτό το διάστημα έχει καταθέσει τις πιο ακραίες προτάσεις. Αυτό είναι γνωστό και γι' αυτό υπάρχει και όλος αυτός ο διάλογος, ποια θα είναι η σχέση του από εδώ και πέρα. Αν θα συμμετάσχει με έναν τρόπο ισότιμο όπως μέχρι τώρα ή ως παρατηρητής ή και καθόλου. Ναι. Αυτό το θέμα δεν έχει κλείσει. Αυτό το θέμα τίθεται και από δεν μόνο. Δεν υπάρχει συμφωνία πια έτσι, μεταξύ ημών και του Δούνου, το έχει λήξει συμφωνία. Έτσι, η σύμβαση παλιά, η σύμβαση. Ναι, ναι. Έχει λήξει. Ναι. Και άρα τώρα ως παρατηρητής είναι ως σύμβουλος των ευρωπαϊκών θεσμών. Άρα μένει ένα θέμα και από μεριάς του να αποφασίσει ποια θα είναι η σχέση από εδώ και πέρα. Εμείς εξακολουθούμε να μην το θέλουμε. Εμείς εξακολουθούμε να διατυπώνουμε αυτό που έχουμε πει μέχρι τώρα. Ότι οι θέσεις του για πάρα πολλά ζητήματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετες από τις δικές μας. Πολιτικά αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει σε ένα θέμα το οποίο είναι αμιγώς ευρωπαϊκό. Δηλαδή τι, μια χώρα μέλος συζητάει με τους εταίρους της τι ακριβώς θα κάνει γύρω από τα θέματα τα δημοσιονομικά. Η παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τι λέει πια. Μπορεί κάτι να έλεγε, μπορεί τότε ας πούμε η Ευρώπη και οι κυρίαρχες ευρωπαϊκές δυνάμεις να αισθανόντουσαν μια ανασφάλεια σε σχέση με την τεχνογνωσία. Την είδαμε αυτή την τεχνογνωσία, εν πάση περιπτώσει. Άρα, πολιτικά θεωρώ ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Ναι, μα η Ευρώπη το συνεχίζει όμως να το θέλει το Δούνου. Είναι ένα στοιχείο ισορροπίας ανάμεσα στις ενδοευρωπαϊκές αντιθέσεις. Ο καθένας για τους διαφορετικούς λόγους θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις. Πάντως από ό,τι είδαμε, οι Ευρωπαίοι ας πούμε, έχουν καλή εικόνα πια ας πούμε, για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Μέχρι και το Ντάισεμπλουμ, λέτε, τις δηλώσεις του Ντάισεμπλουμ. Όχι μόνο, και ο Σαπίν και ο Σόιμπλε χθες είπαν ότι εντάξει, πάμε καλά, έχουμε εμπιστοσύνη, είναι δύσκολα αυτά, τα καταφέρνουμε. Δηλαδή, ένα κλίμα που δεν υπήρχε παλιότερα εδώ που τα λέμε. Έτσι, ειδικά από το Σόιμπλε. Το κλίμα αυτό διαμορφώνεται σταθερά, θα έλεγα, από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Εάν λίγο δηλαδή αποστασιοποιηθούμε από την εσωτερική πραγματικότητα και τον αχό που ακούγεται και διαμορφώνεται όπως διαμορφώνεται, η αίσθηση ενός τρίτου παρατηρητή είναι ότι τα πράγματα σταθεροποιούνται στην Ελλάδα. Και αυτό έχει αποτυπωθεί και σε συγκεκριμένα μεγέθη. Και στα μεγέθη της οικονομίας, το πώς πήγε το 2015, που ήταν μια θετική έκπληξη για όλους. Όχι ότι πήγε καλά, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ναι, αλλά περιμέναμε πολύ χειρότερα. Έτσι, εκεί που περιμέναμε ας πούμε, μια ύφεση που είχε ξεκινήσει από το 4%, έπεσε στο 2,5%, πήγε μόλις στο 0,3%. Η ιστορία με τις τράπεζες βοήθησε. Όλα αυτά τα οποία έχουν αποτυπωθεί ως μεγέθη στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Εσείς και θα έλεγα και κρίσιμες αποφάσεις που κλείσανε αυτό το διάστημα ή πράγματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα επί διετία, τριετία τα προηγούμενα χρόνια. Ποια δηλαδή. Εμένα μου έρχεται πρώτα απ' όλα στο μυαλό κάτι που είναι στον τομέα της δικιάς μου ευθύνης, ενώ την υπόθεση της επένδυσης με τον αγωγό ΤΑΠ. Μια επένδυση της τάξης των 2,5 δις για την Ελλάδα. Προχωράει. Για την Ελλάδα. 17 Μαΐου έχουμε τα εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, εντάξει. Ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε κάνει ήδη με τους περιφερειάρχες. Με τους περιφερειάρχες. Έχει σημασία αυτό, επειδή φαντάζομαι ότι μας βλέπουν και εκτός Αττικής. Με τους περιφερειάρχες της Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε κάνει ήδη συναντήσεις. Έχουμε συμφωνήσει ένα πλαίσιο πώς θα δοθούν τα χρήματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ήταν 11 εκατομμύρια. Πόσο κόσμο θα δουλέψει εκεί, γύρω στις 8.000. Γύρω στις 8.000 άμεσα. Ναι. Χώρια τα συμβόλαια που έχουν πάρει κατασκευαστικές εταιρείες. Από πάνω τώρα, βόρεια έτσι. Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Κατά κύριο λόγο. Και αυτό είναι το σωστό. Να υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας. Αυτά χρειάζονται.
Λέω, πολλά καλά λόγια είπαν χθες και ο Σόιμπλε και ο Σεπέν για τον Πρωθυπουργό. Το είπατε αυτό πριν από λίγο. Όχι, ναι, οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν κάνανε προσπάθειες, ο Τσίπρας κάνει. Τι, γίναμε τόσο καλά παιδιά που μαθαίνουν όλο καλά λόγια τώρα από εδώ και πέρα. Είναι, νομίζω, λάθος να προσπαθήσει κανείς να δει το νέο σκηνικό που πάει να διαμορφωθεί μόνο με βάση αλλαγές που έχουν επισυμβεί από τη μεριά της Ελλάδος. Νομίζω ότι και από την άλλη μεριά τα πράγματα τα βλέπουν διαφορετικά. Και αυτή νομίζω είναι η μεγάλη ποιοτική διαφορά από το πριν και το μετά της τελευταίας συμφωνίας του προηγούμενου Αυγούστου. Σήμερα η Ευρώπη είναι πιο προσγειωμένη σε σχέση με τις απαιτήσεις της από την Ελλάδα. Έχει βγάλει τα δικά της συμπεράσματα και κυρίως έχει ανοίξει ένας διάλογος από το στρατόπεδο των δανειστών στο στρατόπεδο των δανειστών, όπου υπάρχουν πια πολλά ενδιαφέροντα και ανοιχτά ζητήματα. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η ελπίδα για την Ευρώπη. Ναι. Όμως, κύριε Υπουργέ, αν ήταν προσγειωμένη, θα την είχαν κλείσει την αξιολόγηση τώρα. Είπα πιο προσγειωμένη. Γιατί είναι φανερό ότι αυτή... Είπα πιο προσγειωμένη. Πιο προσγειωμένη. Είναι φανερό ότι αυτή... Υπάρχει μια δυναμική στα πράγματα. Ποιος μπορεί να πει ότι η Ευρώπη είναι η ίδια με το 12, με το 13, με το 14. Αυτό αποτυπώνεται και στις πολιτικές διεργασίες που υπάρχουν. Οι οποίες κινούνται, πότε προς θετική κατεύθυνση, προς θετική κατεύθυνση, πότε προς και προς αρνητική. Έχουμε αντιφατικά φαινόμενα. Τώρα, συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Για να πιάσουμε το προσφυγικό που είναι το μεγάλο θέμα, ένα από τα μεγάλα θέματα των ημερών. Με τον κύριο Μουζάλα, τι θα γίνει τελικά, μπορεί να μας πείτε. Θα φύγει, ακούω διάφορα σενάρια. Ότι δεν θα, μπορεί να φύγει να παραιτηθεί από υπουργό, αλλά θα γίνει επικεφαλής ενός δίπλα στον πρωθυπουργό. Μπορεί να, τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί εκεί έρχεται και η Τρίτη αύριο και πρέπει, έχει πει ο πρωθυπουργός, ότι μόλις γυρίσει και ο Καμένος θα το λύσετε το θέμα. Εγώ για την αλήθεια δεν ακούω σενάρια, διαβάζω σενάρια. Διαβάζεσαι, ναι, σωστό. Όχι, το λέω αυτό διότι αν άκουγα σημαίνει ότι θα ήμουν κοινωνό συζητήσεων στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Διαβάζει τα σενάρια της εφημερίδας. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις. Ναι. Άρα λοιπόν διαβάζω. Ναι. Πώς τροφοδοτούνται αυτά τα σενάρια. Τι γνώμη έχετε εσείς για την υπόθεση αυτή. Μπορεί εσείς να το ξέρετε καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μουζάλας είναι ένα από τους πιο πετυχημένους υπουργούς. Ναι. Δεν μιλάω μόνο για τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, όπου γι' αυτό δεν έχει να πει κανείς τίποτα, εννοώ κάποια αρνητική κουβέντα. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες διαχειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα. Αυτό σε σχέση με το έργο του κυρίου Μουζάλα, αλλά και την παρουσία του. Τώρα το άλλο θέμα, προσωπικά έχω ρωτηθεί πολύ την τελευταία εβδομάδα, θεωρώ ότι δεν γεννιέται κανένα πολιτικό ζήτημα. Και εν πάση περιπτώσει, εάν πράγματι είμαστε έτσι όρημοι, θα πρέπει, ας πούμε, να θεωρούμε ότι έχει κλείσει αυτό το θέμα. Και νομίζω πως έχει κλείσει. Ναι. Άρα δεν φύγει ο Μουζάλας από την κυβέρνηση. Γιατί να πρέπει να φύγει ο Μουζάλας, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας απολύτως λόγος. Εγώ προσωπικά συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αλλά ο κύριος Καμένος είπε ότι θα φύγει εκείνος άμα δεν φύγει ο Μουζάλας. Κοιτάξτε, πριν από 2-3, 24 ώρα που έγινε το θέμα, μπορεί ο καθένας να λέει κάτι όταν όπως υπάρχει μια παρεξήγηση. Από τη στιγμή που δοθήκανε τόσο καθαρές απαντήσεις. Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή, νομίζω ότι δεν δίθεται κανένα. Ωραία, δεν μου λέτε τώρα, επειδή εχθές ήταν η πρώτη μέρα της συμφωνίας. Βέβαια δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά πολιτικά τα βλέπετε κτλ. Την ημέρα που κανονικά ξεκινά μια συμφωνία που θεωρητικώς θα αποτρέπει τους ίδιους από μόνοι τους να μην έρχονται εδώ. Διότι αν έρθουν εδώ και τους ξαναγυρίσουμε πίσω, δεν θα πάνε ποτέ στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, διότι μπαίνουν στον πάτο της λίστας. Εχθές ήρθαν 800. Δηλαδή κάτι γίνεται με την Τουρκία εκεί πέρα που δεν μπορεί. Και είναι και το ΝΑΤΟ στη μέση, δεν πάνε και το ΝΑΤΟ, δεν πάνε και η συμφωνία. Εχθές ήρθαν 800. Ναι. Μόνο στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο, ας πούμε. Πού θα πάει, πιστεύετε ότι η Τουρκία θα κρατήσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαπιστώσουμε δύο πράγματα γύρω από την τελευταία συμφωνία. Το πρώτο είναι ότι με βάση τις τοποθετήσεις, την προσέγγιση των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών, μάλλον επετεύχθηκε κάτι το οποίο ήταν το καλύτερο δυνατό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι αντικειμενικά αυτό που επετεύχθηκε είναι πολύ λίγο. Με βάση τους διεθνείς κανόνες. Και αν υποθεθεί ότι θα τηρηθεί τις διεθνείς συνθήκες. Και το τρίτο που μένει είναι ακριβώς να δούμε εάν αυτή η συμφωνία μπορέσει να λειτουργήσει.
Ναι. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, θεωρώ, για τον πολιτισμό μας. Για την κατάσταση σε αυτόν τον πλανήτη, το πώς αντιμετωπίζει ο ισχυρός κόσμος, διότι η Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι του πλανήτη ανήκει, ανήκει στους ισχυρούς, το προσφυγικό ζήτημα. Δεν πήγαμε μπροστά σε αυτό το θέμα. Αδυναμίες αναδειχθήκανε. Εντάξει. Αλλά και αυτή τώρα, από εκεί και έπειτα λέω, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, επιτεύχθηκε μια ισορροπία η οποία φαίνεται ότι τουλάχιστον στα χαρτιά ήταν η καλύτερη δυνατή. Αλλά πρέπει να λειτουργήσει. Κανείς δεν σου εγγυάται ότι θα είναι αποτελεσματική. Θα φανεί στις επόμενες μέρες. Πιστεύετε ότι θα μείνουμε στις 50-60-70 χιλιάδες ή έχετε κανένα σχεδιασμό ως κυβέρνηση ή καμιά υποψία ότι μπορεί να βρεθούμε με πολύ περισσότερους εγκλωβισμένους? Διότι αλλιώς είναι το. 50.000 όπου τα λέμε ψηλοδιαχειρίσιμοι. 200.150 δεν είναι. Ή δεν ξέρω αν είναι. Θα σας πω. Και σε αυτό δεν χωρούν κατηγορηματικές απαντήσεις. Ούτε είναι εύκολο να κάνει κανείς εκτιμήσεις. Διότι μιλάμε για ένα ζήτημα που μας υπερβαίνει όλους. Όλους. Φάνηκε αυτό. Yeah. Φάνηκε από τον τρόπο αντιμετώπισης. Κυρίως όμως πιστεύω ότι μια κυβέρνηση σαν την σημερινή, μια κυβέρνηση δηλαδή προερχόμενη από την αριστερά, που εμπνέεται, που καθοδηγείται από τις αξίες της αριστεράς, θα πρέπει στο λόγο της, στην παρέμβασή της, να αναφέρεται και στις αιτίες που γεννούν το φαινόμενο. Διότι τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε τα αποτελέσματα, άρα πρέπει να σκεφτούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Απολύτως. Δεν είναι κάτι το αλλά οποίο. Αλλά όμως το να λες, ναι, αχ, και να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, καλό είναι. Ναι, αλλά δεν λύνει τίποτα. Όχι. Πρέπει να το λέμε, υπενθυμίζει. Αλλά... Το γεγονός ότι υπάρχει πόλεμος στη Συρία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανεξήγητο. Υπάρχουν ευθύνες, οι οποίες δεν σχετίζονται με το ότι έγινε πέρσι ή πρόπερσι. Δεν μπορεί να το πει μετά, έλα μου φυλάξει τα σύνορα. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε την ιστορία. Το ΝΑΤΟ και οι Τούρκοι βομβαρδίζουν εκεί και αυτοί κάνουν το θέμα. Αν όμως, μετά πώς θα το πεις καλά όμως να συνοηθούμε και είσαι ασφαλής χώρα. Αν όμως η ανθρωπότητα, αν οι κυβερνήσεις δεν βγάζουν συμπεράσματα από αυτές τις εμπειρίες, τότε βαδίζουμε σε μη σωστό δρόμο. Ναι. Τώρα, ναι, υπάρχει όμως κίνδυνος, εάν εγκλωβιστούν πάρα πολύ περισσότερο, φαίνεται ότι μπορεί να διαχειριστεί η χώρα του τις 50-60-70 χιλιάδες, άντε σου λέγω. Αν όμως 100-150 χιλιάδες και αρχίσει αυτή η κακοπιστία από την πλευρά της Τουρκίας να μην εφαρμόζει και αυτές έστω τις μισές συμφωνίες που λέτε, πολύ γρήγορα θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πώς θα αντιδράσουν τα μεταναστευτικές ροές, πώς θα κινηθούν μετά από αυτή τη συμφωνία. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Διότι η πιθανότητα να ανακαλυφθούν νέοι δρόμοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι θα συνεχίσουν. Η πιθανότητα να ανακοπεί η πίεση. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ως ενδεχόμενο. Ναι. Με την ειδωμένη, ποια είναι η θέση σας, κύριε Σκουλέτη? Δεν πρέπει να γίνει κάτι να τελειώσει αυτό το έσχος που υπάρχει εκεί πέρα? Προσέξτε τώρα, γιατί με την ειδωμένη εδώ αποκαλύπτεται και η πολιτική οπτική της κάθε πολιτικής δύναμης. Δηλαδή είναι θλιβερό πως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και με έναν τρόπο κοινικό, ψυχρό, μιλάνε για άμεση εκένωση. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή, είδε τις εικόνες, είδε τα μωρά παιδιά που έχουν τα προβλήματά τους, τις συνθήκες. Δηλαδή, να στείλουμε εκεί ποιους και να τους διώξουν. Όταν ο πιο σωστός, ενδεδειγμένος τρόπος είναι να πιστούν ότι δεν μπορούν να μένουν εκεί. Και με δεδομένο ότι οι διεθνείς συνθήκες μας απαγορεύουν να φτιάξουμε δομές δίπλα από τα σύνορα. Γιατί αυτό πρέπει να το λέμε. Αυτό έχει ξεχαστεί λίγο. Δεν ακούγεται. Διότι θα μπορούσαμε εκεί πράγματι αυτό που έχουμε κάνει στα hot spots και για αλλού να το κάνουμε και εκεί. Μάλιστα. Δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό το πράγμα. Θα ήταν μια κίνηση προκλητική εκ μέρους Ελλάδος και, εν πάση περιπτώσει, μη ανεκτή. Άρα, ποιος είναι ο τρόπος αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσεις αυτό το ανθρώπινο δράμα? Εντάξει, όμως και. Να πείσεις, να αποσυμφορήσεις και σιγά σιγά. Η κριτική που σας ασκείται είναι ότι αφήσατε. Όχι, η κριτική που μας ασκείται από ορισμένες κατευθύνσεις, όπως ο κ. Βαρβιτσιώτης, είναι γιατί δεν μπήκαμε βίαιως να εκενώσουμε. Όχι, να μην τα αφήνατε, λέει, να δημιουργηθεί. Δηλαδή, πώς, τι είναι η τρόπο, για πέστε μου. Όπως κάνετε τώρα, εμποδίζοντας τα πούλμα να πάνε. Εδώ έχουν περάσει 850-900.000 έχουν περάσει τον τελευταίο χρόνο από την Ελλάδα με αυτή την πορεία. Τι θα έπρεπε να κάνουμε δηλαδή? Να σας πω, αυτή τη στιγμή δεν αυξάνεται ο αριθμός των δεδομένων. Γιατί? Γιατί το κράτος εμποδίζει με κάθε τρόπο τα πούλμαν αυτά να περάσουν. Και αυτή η πίεση προς την ειδωμένη ενώ σιγά σιγά
θα σταματάει, βεβαίως, θα αποσυμπιέζεται η κατάσταση. Η κριτική που σας ασκείται μόνο στους τομείς δηλαδή των Υπουργείων, όχι του δικού σας Υπουργείου, είναι ότι αφήσαν να δημιουργηθεί όλος αυτός ο τεράστιος καταβλισμός. Μα τι αφήσαν. Εντάξει, είναι μια κριτική η οποία είναι απλώς για να λέγεται. Θα πάνε ασκηθεί βία τώρα, δεν γίνεται αυτό. Μα είναι μια κριτική απλώς για να λέγεται. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε, αφού ήταν μέχρι πρότινος η μοναδική διέξοδος ή η βασική διέξοδος. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι αν ήταν 50.000 και είχαν διακηθεί σε όλη τη χώρα και θέλουν να δουλέψουν για κάτι. Καημός δεν είναι. Αυτοί θα τρέχουν να στριμώνται στα σύνορα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. 50, 70, 80 θα θέλουν να σώσουν και καλά να στριμωχτούν εκεί. Αυτό είναι το θέμα μας. Για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αν κατέβουν στην Κρήτη μερικοί να βαρέσουν καμιά ελιά που λέει ο λόγος, είναι αλλιώς όπως για τα παλιά με τους Αλβανούς, με τους Βούλγαρους, με τους άλλους. Αυτοί όλοι θέλουν να φύγουν. Πάνε στην Ιδωμένη μπροστά εκεί στα σύνορα. Εκείνα τα προσφυγικά κύματα είχαν σκοπό να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και να ζητούσαν εργασία εδώ. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, για την ώρα τουλάχιστον. Τώρα, με αφορμή την υπόθεση Μουζάλα, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, ήρθαν πάλι κάποια σενάρια στο φως της δημοσιότητας, κάποιες εκδοχές, για τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως και με άλλα κόμματα ή με άλλες δυνάμεις. Γραφτήκανε από αναλυτές ότι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, προβληματίζεται μήπως πρέπει να διευρύνει τις συνεργασίες αυτό με το ποτάμι, το Πασόκ, το ναι. Ποια υπάρχει είναι η θέση δικιά σας? Γιατί θα σας απαντήσω με ένα ερώτημα το οποίο θα απαντήσω εγώ ο ίδιος αμέσως μετά. Ρητορικό. Μετά τις εκλογές του προηγούμενου Σεπτεμβρίου, υπήρξαν τοποθετήσεις από αυτά τα κόμματα που αναφέρεστε, το ποτάμι, το Πασόκ, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, που να δείχνουν ότι αντλούν συμπεράσματα, καταρχήν από τα λάθη των δικών τους επιλογών. Δεύτερον, ότι υπάρχουν τοποθετήσεις οι οποίες το μεγάλο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση και αυτές τις δυνάμεις γεφυρώνεται. Να σας το πω και πιο συγκεκριμένα. Εντάξει, το ποτάμι είναι ένα κόμμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει βάθος, είναι αδιαμόρφωτο, είναι ένα σχυλό, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και να πει, θα πέσει μέσα. Το Πασόκ, το οποίο υποτίθεται είναι ένα ιστορικό κόμμα. Βλέπετε καθόλου στις τοποθετήσεις του, στις αναλύσεις του, να προσεγγίζει τον προβληματισμό της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, η οποία αναζητά πλέον τον στρατηγικό επαναπροσδιορισμό της σε σχέση με την υιοθέτηση των νεοφιλελεύθερων εκ μέρους της σοσιαλδημοκρατίας στρατηγικών των τελευταίων δεκαετιών? Όχι, δεν το κάνει. Υπάρχουν στελέχη. Να μιλήσω, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρδος, για να φέρω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, οι οποίες είναι τόσο ταυτισμένες με το φαύλο δικοματικό πολιτικό σύστημα, είναι τόσο ταυτισμένες με τις μνημονιακές πολιτικές από το 10 ή όχι, ως πρόσωπο, είναι τόσο ταυτισμένοι, που πράγματι και η παρουσία τους και μόνο δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι, όχι στην προσέγγιση, στο να ανοίξει ένας διάλογος. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι. Παρόλο, θα έλεγα εγώ, ότι πάντοτε ένα ερώτημα που βασάνιζε την αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία ήταν οι σχέσεις και ο διάλογος μεταξύ της. Όπου έχει αξία αυτός ο διάλογος. Άρα καταλαβαίνω. Η παρουσία, για παράδειγμα, του Αλέξη Τσίπρα στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών την προηγούμενη εβδομάδα προφανώς σηματοδοτεί ένα τέτοιο δρόμο. Εάν θέλουμε να αλλάξει η Ευρώπη και να φύγει από την λεωφόρο της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας, που με ευθύνη και των σοσιαλιστών έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, προφανώς είναι αναγκαίος ένας διάλογος με την αριστερά. Προφανώς είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα νέο μπλοκ πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων πλειοψηφικό που να οδηγήσει σε άλλου είδους επιλογές. Στην Ελλάδα αυτό, για το ορατό μέλλον, δεν το βλέπετε. Συγχωρείτε, εσείς κάνετε τώρα κριτική ιδεολογικού επίπεδου. Εγώ κάνω στο μια κριτική επιπολιτικού. Με τη Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που εσείς κυβερνάτε κάνω τον καμένο. Εγώ κάνω μια πολιτική, θα σας πω και γι' αυτό. Εγώ κάνω μια κριτική αυτή τη στιγμή, η οποία έχει, όπως πολύ σωστά λέτε, και στοιχεία μια στρατηγική ανάλυση. Φυσικά. Ναι. Αυτό λέτε σωστά, όχι τα άλλα. Ναι. Αυτό, μια στρατηγική ανάλυση, αλλά έχει και μια εκτίμηση για τα πολιτικά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Ναι. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι το ορατό μέλλον για εσάς είναι να συνεχίσετε να πορεύεστε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Προφανώς, γιατί με τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν είναι μια συνεργασία η οποία στηρίζεται σε κάποιες κοινές στρατηγικές συγκλήσεις ή οπτικές. Αυτό το ξέρουν όλοι. Υπάρχει μια εντυμότητα σε συνεργασία. Υπήρξε από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Δεν έχουν υπάρξει προβλήματα. Είναι κάτω από τις ειδικές συνθήκες των μνημονιακών πολιτικών και των ακραίων πολιτικών λιτότητας. Οι οποίες σταμάτησαν τώρα.
Είπε κανείς κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες να απεμπλακούμε από αυτές. Εσείς έχετε μία βασική άποψη, γιατί έχω διαβάσει και συνεντεύξεις και τα λοιπά, που λέτε ότι γενικώς ο διάλογος της αριστεράς με τη Σοσιαλδημοκρατία είναι καλό πράγμα. Βεβαίως. Και είναι διαχρονικό Βεβαίως. Ιστορικό θέμα. Βεβαίως. Αλλά προϋποθέτει πάντοτε δύο. Προϋποθέτει δύο. Οι οποίοι τουλάχιστον πατάνε στα πόδια. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι εγώ συνεργάζομαι με τον Καμένο και ξεχνώ τελείως το ιδεολογικό, διότι είναι τα πρακτικά και το πόσο έτοιμος είναι ο άλλος, ενώ στους άλλους είναι το μόνο το ιδεολογικό. Συνεργαστείτε και με τους άλλους μόνο για τα πρακτικά. Μπορείτε. Μα σας είπα πριν ότι πέρα από το πώς τοποθετούμαστε απέναντι στις πολιτικές λιτότητες, υπάρχουν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά ζητήματα. Τις πλευρές του εγχώριου δικοματικού πολιτικού συστήματος. Ναι. Τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τα δάνεια σε ημετέρους, την κακοδιοίκηση. Θα τα δούμε την Τρίτη. Αλλά πέρα από την Τρίτη και τι θα υποθεί, που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ελπίζω να γυρίσουν τους δέκτες τους ο κόσμος στο κανάλι της Βουλής. Να είστε βέβαιος. Λοιπόν, εδώ έχουν γίνει συγκεκριμένες επιλογές. Τις γνωρίζουμε όλοι. Αμφισβητεί κανείς ότι τα διέξοδο σε έναν βαθμό που αντιμετωπίζει η χώρα στον τομέα της οικονομίας δεν σχετίζονται με τις επιλογές των τελευταίων δεκαετιών. Δεν σχετίζονται με τις επιλογές της γαλάζιας Νέας Δημοκρατίας και του πράσινου Πασόκ, τα οποία λειτουργούσαν συμπληρωματικά τα τελευταία 10 χρόνια και οδήγησαν μια οικονομία η οποία είχε ένα δυναμισμό, είχε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, το να φτάσει στα σημερινά διέξοδα. Είναι τυχαίο ότι είμαστε η χώρα με τους περισσότερους μεγαλοκαταθέτες στο εξωτερικό, τους οποίους τους προστατεύαμε ως Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι τις προηγούμενες δεκαετίες. Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, συμφωνούμε σε αυτά. Απλώς υπάρχει μία κριτική Χαίρομαι που υπάρχει. Υπάρχει μία κριτική πάλι που ασκείται εδώ πέρα. Ότι εσύ τα ήξερες αυτά πέρυσι. Ότι είναι αποτέλεσμα δεκαετιών και ότι καταστράφει η χώρα και ότι τα διάφορα λαμόνια φάγανε όλα τα λεφτά. Και ακριβώς κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τις καταστάσεις. Τα ήξερες όμως όταν υποσχόσουν στη 13η σύνταξη ή το μισθό ή τα 750 και όλα αυτά. Τα ήξερες. Δεν ήρθαν ξαφνικά. Τα ήξερα πέρσι. Δοκιμάσαμε. Και τα υποσχόσουμε. Δοκιμάσαμε, βεβαίως. Δοκιμάσαμε τις αντοχές μας και προσπαθήσαμε να δούμε τι από αυτά μπορούμε να κάνουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Υπήρξε προηγουμένως μια συμφωνία και πήγαμε στις εκλογές και παρουσιάσαμε όλη την αλήθεια. Όχι, δεν ήταν άρα, μια λοιπόν, συμφωνία, ήταν ένα τρίτο μνημόνιο σκληρό. Η ζωή δεν ξεκινάει τον Ιανουάριο και διακόπτεται στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά άρα, ούτε λοιπόν, και η ζωή αρχίζει αφήγηση, από το Σεπτέμβριο. Αυτή την αφήγηση με όλες τις διαστάσεις, με όλα τα προβλήματα, την παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό. Ούτε και η ζωή αρχίζει το Σεπτέμβριο, όπως θέλετε εσείς. Εγώ σας είπα, έχει αρχίσει, μην το λέτε σε μένα, πριν από δύο λεπτά σας είπα και για τις δύο στιγμές της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Παρά τα αυτά βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι έχετε ένα θέμα, δηλαδή και δεν έχουν περάσει ακόμα, δεν έχουν και ολοκληρωθεί το μπροστοβαρές πρόγραμμα που είναι το σκληρό. Μεγαλύτερο του μέρος, τίνει να ολοκληρωθεί όμως, πρώτα, με την πρώτη αξιολόγηση. Τίνει. Ναι, τίνει. Αν τίνοντας έχετε τέτοια δημοσκοπική ζημιά, μετά τι θα γίνει. Εσείς τα ξέρετε τα δημοσκοπικά καλά. Θα σας πω όμως κάτι. Αυτό που προκύπτει δεν είναι μια κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη μια άνοδος των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια συνολική υποχώρηση όλων των κομμάτων ή μια σταθεροποίηση, ας πούμε, μικρότερων δυνάμεων. Και ενώ υπάρχει και δικαιολογημένα, θα έλεγα, ένα πλειοψηφικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο στέκεται στην άκρη και αξιολογεί, παρακολουθεί. Και είναι αυτό που με το δικό του τρόπο δίνει χρόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση, στη σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, αν σας στενοχωρήσαμε έστω και λίγο, σας ζητάμε συγγνώμη. Όχι, γιατί για ποιο λόγο. Περίμενε, να ολοκληρώσω. Και εγώ το κλείνω. Σας ζητάμε συγγνώμη αν σας στενοχωρήσαμε, διότι είχαμε εντολή να μην πιέσουμε καθόλου την κυβέρνηση. Εσείς έχετε τέτοιες εντολές. Έχουμε, ναι. Αυτό, έτσι λέει λοιπόν, τουλάχιστον ένας. Δεν το κάνω συχνά, θα το κάνω μόνο μία φορά. Αρχίζουν και πέφτουν οι φούρνοι τώρα αυτή τη στιγμή. Μαθαίνω ότι θα το κάνω κάτω μόνο μία φορά. Έτσι λέει ένας κατά δήλωσή του ανισόρροπος στο Twitter, ότι κλαίει λέει από τα γέλια, διότι οι καμπουράκες και οι οικονομές έχουν εντολή να μην πιέσουν την κυβέρνηση. Ο κατά δήλωσή του ανισόρροπος. Λοιπόν. Εκεί θέλω να αναφερθώ απλώς. Νομίζω λέει ότι βλέπω ΣΥΡΙΖΑ TV. Εντάξει. Καλό. Ναι. Λοιπόν, να σας πω κύριε Υπουργέ, επειδή αυτό είναι μια ιστορία που κρατάει από παλιά και φοβάμαι ότι μπορεί και να συνεχιστεί
και εμείς έχουμε σταθερή θέση. Θέλω ένα σχόλιο σας για αυτά που γίνανε με την κυρία Βαγιανά χθες, όχι για το συγκεκριμένο, αλλά γιατί είναι επαναλαμβανόμενα. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Είναι άλλο το να βλέπεις μαζικές λαϊκές διαμαρτυρίες και κινητοποίησεις, όπου τότε έχεις απέναντί σου κάτι το αυθεντικό, κάτι το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό κάποιων καταστάσεων, και είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις στημένες διαμαρτυρίες. Όλο το προηγούμενο δίμηνο τι ζήσαμε? Βλέπαμε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πηγαίνανε κυρίως της περιφέρειας κάθε Σαββατοκύριακο στις πόλεις τους και τους περίμενε ότου θαύματος μία κάμερα από κάποιο τοπικό κανάλι, και ήταν 5-6 οι οποίοι στείνανε ένα σκηνικό δίθεν, ας πούμε, διαμαρτυρίες. Ναι. Αυτό ήταν μια κακοστημένη προσπάθεια να δημιουργηθεί. Τα έχουν κάνει και δική σου στο παρελθόν αυτά. Όχι. Σας πληροφορώ, όχι. Και επειδή εδώ πέρα, σε αυτό το στούντιο και σε αυτό το σταθμό, έχω βρεθεί πολλές φορές απολογούμενος για διάφορα γεγονότα, γνωρίζω τι από αυτά που λεγόντουσαν τότε από τα ρεπορτάζ ήταν αλήθεια και γνωρίζω τι ήταν ψέματα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε κατεύθυνση για συμμετοχή σε αντισυγκεντρώσεις ή να πηγαίνουν, ας πούμε, έξω από κομματικές, ας πούμε, συναθρήσεις άλλων κομμάτων. Για γιουχαΐσματα και διαμαρτυρίες. Ποτέ. Πάντοτε είχαμε. Αντισυγκεντρώσεις, όχι, είναι άλλο πράγμα. Πάντοτε, κοιτάξτε τα βίντεο του σταθμού σας, τα οποία κατά 90% με είχατε καλέσει εσείς ή κάποιοι συναδελφοί σας να τα σχολιάσουμε. Δεν είχατε εσείς συμμετοχή, αλλά ένα προς ένα. Τα κάνανε, υπουργέ μου, μην το αρνείσαι. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Όχι δημοσιογράφοι. Πάντοτε σας έλεγα και τότε και σήμερα, είναι άλλο ότι όταν υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πηγαίνει στη βάση μιας αυθόρμητης αγανάκτησης κτλ., να είναι από το πόλο το πολιτικό φάσμα. Και συνήθως δε αυτοί τότε που διαμαρτυρόντουσαν ήταν από τον ίδιο τον χώρο του κυβερνητικού κόμματος. Το θυμόσαστε πολύ καλά τώρα. Μην αναφέρουμε τώρα. Ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση είτε τα καταφέρουμε. Αλλά προσέξτε το. Για να πάμε σε αυτό που ρωτήσατε. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί το είπαμε και πριν έρθετε. Είτε συμφωνούμε ότι τα κάνανε και δική σου, είτε όχι, είναι απαράδεκτα και δεν πρέπει να γίνονται σε καμία περίπτωση. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Επαναλαμβάνω. Αυτού του είδους λοιπόν οι στημένες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες πράγματι έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Όπως είναι απαράδεκτο το να μπαίνουν σε γραφεία κομμάτων. Αυτό ποτέ ναι, αυτό ποτέ το προηγούμενο διάστημα δεν είδαμε να πηγαίνουν να ξυλώνουν μια ταμπέλα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έγινε ούτε στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Σε αυτούς οι οποίοι δολοφονήσανε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.